για τις μη ευάλωτες οικογένειες. Αυτό αφορά και κάποιον που ενδεχομένως δεν έχει τηλεθέρμανση αλλά χρησιμοποιεί πετρέλαιο. Όχι. Όχι. Τους χρήστες τηλεθέρμανση. Τους χρήστες τηλεθέρμανση. Ωραία, απαντήθηκε. Ερώτημα προς τον Πρόεδρο αλλά και σε εσάς, γιατί είστε ο πολιτικός προϊστάμενος και πρώτος πολίτης. Αφού το κράτος δεν τήρησε τη συμφωνία την οποία έχει υπογράψει με κοινή υπουργική απόφαση, γιατί δεν χρησιμοποίησαμε ένδυκα μέσα, αφού το ίδιο το κράτος παρανόμησε, και γιατί το αφήσαμε έτσι και πήγαμε σε νέα ουσιαστικά συμφωνία? Αυτό θέλω να πείσω. Γιατί δεν κάναμε τίποτα. Όχι, δεν κάναμε τίποτα. Τίποτα δεν κάναμε. Θα σας απαντήσω. Δεν κάναμε τίποτα. Μάλλον δεν θυμάστε. Καταρχήν, σας έλεγα ότι μοιράστηκαν οι επιστολές, στις οποίες κάναμε και όχι μόνο αυτές, δεν μείναμε μόνο σε αυτές. Είχαμε διαδώσεις, συναντήσεις σε στάδια διαπραγματεύσεων και με το Υπουργείο, αλλά και με τους εμπλεκόμενους φορείς και με την ΔΕΗ. Πράγμα που δεν εισακουστήκαμε. Θα θυμίζω ότι έχουν γίνει ένδυκα μέσα, τα οποία προέκυψε και η απόφαση του δικαστηρίου να δώσουμε 2,5 και 2,5, 15 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου, μετά από το δοσκοπείο που εμείς κάναμε, και ότι η συζήτηση, συγχωρέστε με λίγο με τα νομικά, δεν είναι καλός, αγωγή κάναμε των ασφαλιστικών μέτρων, έχει προσδιοριστεί για μέσα στο Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν προσέφυγε στη δικαιοσύνη με βάση το γράμμα του νόμου 49-51 η τηλεθέρμανση του ΜΑΠΕ. Αυτό ήταν κατά της ΔΕΗ, δεν ήταν κατά του Υπουργείου που αθέτησε την κοινή υπουργική απόφαση. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου, σε αυτό, στο κατά την κοινή υπουργική απόφαση δεν κάναμε τίποτα. Μας λέτε να απολογηθούμε γιατί δεν εφαρμόστηκε κάποιος νόμος να εφαρμόσει. Να διεκδικήσουμε την εφαρμογή. Αλήθεια τώρα. Να διεκδικήσουμε την εφαρμογή του νόμου. Η εφαρμογή του νόμου είναι αυτοδίκαιη, σύμφωνα με τον νομικό δίκαιο. Υπάρχει ένας νόμος που το ίδιο το κράτος ψήφισε και το ίδιο το κράτος πρέπει να το εφαρμόσει. Και στη λογική πιθανόν αυτού του νόμου γίνεται η απομείωση των 2/3 του συνολικού κόστους της καταγεγραμμένης οφειλής από την ΔΕΗ. Άρα λοιπόν δεν πας με ένδυκα μέσα να διεκδικήσεις την εφαρμογή του νόμου, γιατί είναι νόμος, είναι ΦΕΚ. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Έτσι. Και ξαναλέω, ας περιμένουμε, βέβαια, όπως διαβάσατε ίσως μέσα, τα εξώδικα και όλα αυτά τα οποία έχουν ως διμερή διαμάχη, έρονται με την υπογραφή και τη συμφωνία του συμφωνητικού της κειμένου.